περάσετε. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα. Ο συμβολογράφος δεν έχει έρθει ακόμα. Ελπίζω να μην αργήσει υπέρ του θέοντος. Έχω διάλεξη εν τόσο λίγο. Και θα αφήσει την διαμερισματάρα στην Τζακάλου για να έρθει μόνο σε ένα παλιό σπίτι που θα σου βγάζει συνέχεια φθορές. Μόνος μου, όπως το πες. Αυτό ονειρευόμουν μια ζωή, την απομόνωση. Και έτυχε το πατρικό μου να είναι στην Τζακάλοφ, που ανοίγει στο παράθυρο και ακούς χιλιάδες πεταχτές να κακαρίζουν, επειδή χιλιάδες πεταχτοί τις θοπεύουν στις κάτω παριές. Δηλαδή? Δηλαδή τους χουφτώνουν, όπως λέτε κι εσείς οι νέο Ελληνοβάρβαροι. Αμάν βρε Κωνσταντίνε, νέος άντρας και όταν μιλάς είναι σαν να ακούω τη θεία μου την Καλλιρόη. Έναν αιώνα πριν έχεις μείνει. Έναν αιώνα πριν έχει μείνει και αυτό το σπίτι. Άρα ταιριάζουμε κοιτίον. Δηλαδή ταιριάζουμε κουτί. Εδώ θα καταφεύγω για να ξεχνώ τα ηλίθια βλέμματα των φοιτητών μου στο πανεπιστήμιο. Εδώ θα απομονώνομαι για να ολοκληρώσω το τελευταίο μου σύγγραμμα. Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Βυζαντινολόγος είμαι, Νικολάκη. Τι ήθελες να γράψω, το αποχετευτικό σύστημα στο σπίτι του δικηγόρου μου του Νίκου. Άσε με, σε παρακαλώ. Και δεν μου λες, κύριε καθηγητά, είσαι σίγουρος ότι το κληρονομείς στο σπίτι? Φυσικά. Ο θείος του έλεγε πάντα και παντού. Αυτό το σπίτι θα το αφήσω στον αγαπημένο μου ανιψιό Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Άλλωστε γι' αυτό με κάλεσε σήμερα ο συμβολιογράφος, για να μου διαβάσει τη διαθήκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ξέρω εγώ γιατί μου φέρω δικηγόρο. Σα μου σκαμπάζω εγώ απονομικά. Απ' τη νομική, εγώ τη μόνη φορά που πέρασα στη ζωή μου ήταν με ένα γκόμενο σε κάτι καταλήψει. Και σου είπε ο συμβολιογράφος ότι το σπίτι το κληρονομεί. Δεν μου το είπε. Αλλά αυτό εξυπακούεται. Γιατί με ξεκουβάλει εδώ? Άλλωστε ο Κυρθόδωρος το έλεγε πάντα. Αυτό το σπίτι θα το αφήσω στην κόρη του πιστού μου Κυπουρού. Στη γλυκιά την Ελενίτσα. Εγώ είμαι η γλυκιά Ελενίτσα. Αλλά βέβαια δεν θα μπορέσει να μείνει εδώ. Εσύ δεν έχει μία. Αυτό το σπίτι θέλει πολλά λεφτά για να συντηρηθεί. Φαντάζομαι ότι θα το πουλήσεις. Καλά δεν θες εσύ, φαντασία σου αυτή. Τι λες μωρή φιλανάδα, έχεις τρελαθεί? Θα αφήσω εγώ τέτοια κουκλάρα σπιταρώνα? Αυτό εδώ το σπίτι είναι χρυσορυχείο. Κοίτα εδώ βιβλίο. Το φωνή εν σώμα ποίηματα. Λοιπόν, εγώ θα μένω στον πάνω όροφο και κάτω θα το κάνω μπαρ και θα γιωστώ και στον Αριστοτέλη. Στον ποιον? Αυτόν δεν έχουν πάνω τα τάλιρα. Για πάμε να δούμε τι έχει εδώ. Αυτή την πεθαμενατζίδικη ησυχία που ακούς δεν πρόκειται να την ξανακούσει ποτέ. Θα χαλάσει ο κόσμος τον Τεσιμπέν. Άκρα του τάφου σιωπή στο σπίτι θα βασιλεύει. Γέλα. Αν θυμούμαι καλώς από εκεί πρέπει να είναι η εστία. Η ποια? Η κουζίνα αμόρφωτη δικηγορίσκε. Με μέσον το πήρε το δίπλωμα, κυρία Γρέδια. Αλλά ως γνωστόν, ουδής αμαθέστερος των δικηγόρων, αν δεν υπήρχαν οι γιατροί. Καλός άνθρωπος. Τι σου είναι όμως τα παλιά σπίτια. Μέχρι και η κουζίνα είναι αρχοντική. Ναι, αλλά μην ψυχοπλακώθουμε κιόλας. Θα το ξεμπουρδουλιάσω εγώ. Θα βάλω σε εκείνο τον τοίχο το ημερολόγιο του Γιώργου Χειμωνέτου με όλα τα προσόντα φάτσα φόρα. Να πάει αρχοντιά από εκεί που ήρθε. Και σε όλους τους τοίχους, ακόμη και στην κουζίνα, θα κρεμάσω βυζαντινές εικόνες. Ποιος ήρθε? Παρακαλώ. Θέλετε κάτι? Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε? Να γίνω πιο σαφής. Θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να μου πείτε εσείς ποιες είστε και τι θέλετε στο σπίτι μου. Σπίτι του? Τι λέει καλά αυτός ο βαρεμένος. Συγγνώμη κύριε, αλλά το σπίτι συμβαίνει να είναι δικό μου. Αυτή η λιθοβολημένη με είπε βαρεμένο. Ναι, που θα πει. Εννόησα, δεν είμαι βλάξη. Ακούστε κυρία μου, απαιτώ να εξέλθετε της οικίας μου αμέσως. Μουριέλη, πού πέσαμε? Στο γιο του Δελαπατρίδη, του τρελού που βγάζε λόγου στους δρόμους καθαρεβουσιάνικα. Ησύχασε, Ελένη. Ακούστε κύριε. Είμαι η Έλλη Ρούσου, δικηγόρος της κυρίας Βλαχάκη, η οποία, όπως ειδοποιήθηκε, μόλις κληρονόμησε το σπίτι. Πρόκειται περί παρεξηγήσεως, κυρία συνάδελφος, διότι ο πελάτης μου Κωνσταντίνος Κατακουζινός ειδοποιήθηκε ότι εκείνος κληρονομεί το σπίτι. Κωνσταντίνος Κατακουζινός? Καλέ! Ο ανιψιός του Κυρθόδωρου! Είσαι καλά, δεν με θυμάσαι εμένα? Δεν νομίζω ότι είχαμε την τιμή να γνωριστούμε ποτέ. Καλέ, η Ελενίτσα είμαι, η κόρη του Κυπουρού, που παίζαμε μικρά και σε φώναζα βλαμμένο, βλαμμένο, βλαμμένο. Και μετά εσύ κυνήγαγε να με δει και μια μέρα, σου είχα πάρει τα γυαλιά και πάτα κατσικόνο. Άψτε! Θυμήθηκα. Είστε εκείνο το μικρό χιδαίο τερατίδιο που στρίμωχνε όλα τα αγόρια της γειτονιάς στις γωνίες και έπεσε το γιατρό. Ε, καλά τώρα, παιδάκια είμαστε. Άλλωστε και εσένα σε θυμάμαι. Στο γιατρό μια μπάμια ήσουνα. Σας παρακαλώ. Αρκετά. Δεν αλλάξετε καθόλου. Όπως λέει και ο συγγραφέας, έκφυλη στην κούνια, έκφυλη στη ρούγα. Ποιος συγγραφέας το λέει αυτό? Εγώ. Ιστορικός συγγραφέας. Επίκουρος καθηγητής της έδρας της Βυζαντινολογίας. Να τη χαίρεσαι την έδρα σου, κύριε Βυζαντινολόγια, αλλά τώρα παίζεις σε δικιά μου έδρα. Αυτό το σπίτι είναι δικό μου, μου το άφησε ο Κυρθόδωρος. Ο θείος μου δεν θα άφηνε ποτέ το σπίτι σε μια παρακατιανή κομμότρια. Δεν το άφησε σε παρακατιανή κομμότρια. Σε πεπειραμένη μπαργούμαν το άφησε. Όσο πάει και χειροτερεύει το πράγμα, Νίκο, να φωνάξω την αστυνομία. Ελενίτσα, κύριε Κώστα, ήρθε ο συμβολιογράφος. Σας περιμένει στη βιβλιοθήκη. Για πάμε, πάμε να ξεκαθαριστεί το πράγμα, να φάει τη χλάπα του ο επίκουρος Νοστανιάρη. Τι γλώσσα μιλάει αυτό το υποκείμενο. Πάμε, Νίκο.
Κυρία Μαρία. Ορίστε. Μην με ξαναπείτε Κώστα, σας παρακαλώ. Κωνσταντίνο με λένε. Μάλιστα, κύριε Κώστα. Με φώναξε ο Μακαρίτης 2 μέρες πρωτού πεθάνει και μου λέει: Άκου, Ελένη, σ' αγαπάω γιατί είσαι η χαρά της ζωής. Σιγά μην άφησε τώρα το σπίτι στη θλίψη της ζωής. Σταμάτα, βρε Ελένη, θα μας εξηγήσει ο συμβολιογράφος. Ο κύριος Κατακουζινός με τον δικηγόρο του. Δεν είναι δυνατόν να πάρει το σπίτι των Κατακουζινών ξένος άνθρωπος. Και αυτή δεν είναι απλώς ξένη, δεν είναι καν άνθρωπος. Ρε, μαζεύτε το, ρε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ησυχία. Καθίστε, κύριε. Καθίστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πρωτοφανή περίπτωση στα χρονικά. Ο αείμνηστος Θεόδωρος Κατακουζινός άφησε 2 χειρόγραφες διαθήκες, τις οποίες συνέταξε την ίδια ακριβώς ημέρα. Και στις 2 αφήνει κάποια χρήματα σε ευαγή ιδρύματα, αλλά το νεοκλασικό σπίτι που βρίσκεται εις αμαρούσιον στην οδό Σπύρου Λούι Αρθιμός 67, εις την μεν πρώτη διαθήκη το αφήνει εις τον αγαπημένο μανεψιό Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Θείε, το ξέρα. Στη δε άλλη διαθήκη το αφήνει στη χαριτωμένη Ελένη Βλαχάκη, κόρη του πιστού του Κυπουρού, που έφυγε δυστυχώς πριν από αυτό. Καλή, θα σε πήξω. Πέθανε ο μπαμπάς, πέθανε και ο κερδόδερος. Και μου πήρε με ένα σπιταρόνα τη Ρουφιάνα. Ποια σπιταρόνα σας έμεινε, δεσποινής Ρουφιάνα? Η διαθήκη που αναφέρεται σε μένα πρέπει να είναι σωστή. Η άλλη πρέπει να είναι πλαστή. Όχι, όχι, κυρία, δεν είναι πλαστή. Και οι 2 διαθήκες είναι γνήσιες και υπογεγραμμένες από μάρτυρες που πιστοποιούν το γνήσιο της υπογραφής. Μα είναι απλό. Η διαθήκη που συνετάχθη δεύτερη ακυρώνει την πρώτη. Έχει δίκιο, κυρία συνάδελφος. Ποια διαθήκη συνετάχθη δεύτερη? Έλατε, σε καμία δεν αναγράφει την ώρα. Οι μάρτυρες. Από αυτούς θα μάθουμε ποιοι υπέγραψαν στην πρώτη διαθήκη και ποιοι στη δεύτερη. Δυστυχώς και στις 2 διαθήκες υπέγραψαν οι ίδιοι μάρτυρες. Η οικονόμος και ο σύζυγός της. Η κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία θα λύσει το μυστήριο. Κυρία Μαρία! Πού πάει αυτή? Άσε κάτω την κυρία Μαρία! Κυρία Μαρία! Να σου πω, εσύ με ξέρεις από μικρό κοριτσάκι, πες ότι η δεύτερη διαθήκη είναι δικιά μου και θα έχεις ό,τι γουστάρεις. Μιλάμε. Δωροδοκεί τη μάρτυρα, κυρία Μαρία, πες την αλήθεια. Η δεύτερη διαθήκη είναι δικιά μου. Όχι, είναι δικιά μου. Δικιά μου. Δικιά μου. Δικιά μου είναι. Μη με τραβάτε έτσι, θα με σκίσετε σαν σαρδέλα. Α, ούτε ο άντρας μου ούτε εγώ ξέρω τίποτα. Καθίστε, κυρία Μαρία, καθίστε. Πείτε μας τι έγινε την ημέρα που ο Μακαρίτης συνέταξε τις 2 διαθήκες. Ναι, μάλιστα. Ήτανε μεσημεράκι, θυμάμαι, όταν με φώναξε για πρώτη φορά. Εγώ ήμουνα στην κουζίνα και του φτιάχνα τη σουπίτσα του, την αγαπημένη του χορτόσουπα. Θεός χωρέστον. Αλλά τη φτιάχνω κι εγώ, τι να σας πω, μούρλια. Ψιλοκόβω κρυμμυράκι, ξερό και χλωρό, και μετά το τσιγαρίζω. Να σου πω, κυρία Μαρία, άμα θέλαμε συνταγές, θα φωνάζαμε τη Βέφα την Αλεξιάδου. Άντε προχώρα στο παρασύνθημα. Τι να πω. Α, ναι. Μπήκαμε στο δωμάτιο του Μακαρίτη μαζί με τον άντρα μου. Και εκεί σε ένα χαρτί που το σκέπαζε αυτός για να μην το βλέπουμε, εκεί στην υπογραφή του κάτω-κάτω υπογράψαμε δεξιά και αριστερά. Ώστε δεν είδατε το περιεχόμενο της πρώτης διαθήκης. Μήπως σας το είπε? Όχι. Της δεύτερης? Α, με τη δεύτερη έγινε αλλιώς. Αλλιώς? Πείτε μας αυτό το αλλιώς. Ήταν απόγευμα. Εγώ του τίμαζα το τσαγάκι του. Α, πολύ μερακλής και στο τσαγάκι του. Αχ, Θεός χωρέστονα. Του σταζα μέσα 3 σταγόνες λεμόνι, 4 σταγόνες κονιάκ και 5 σταγόνες γκραν μαρνιέ. Χριστέ μου, ο θείος ήταν αλκοολικός. Ναι, και πέθανε από κύρος του ύπατος. Πού πέσαμε, μωρί, στον παπαθεμελή σε ψηλό λιγνό. Το προκείμενο, κυρία Μαρία. Με τη διαθήκη τι έγινε? Υπογράψαμε και τη δεύτερη όπως και την πρώτη. Και καλυμμένη, υπό τη σκέπη των χειρών, ομοίως με την πρώτη. Μα τι μου λέει? Μην του δίνει σημασία, το άτομο είναι γεια σου. Καλέ, μιλά κανονικά στη γυναίκα. Κανονικά της μιλάω, δεσποινής Βλαχάκη. Εσείς μιλάτε τα λαμπουρνέζικα που είστε και φρικιό και βλαχάκι. Τι λες, μωρέ Μπαμπινιώτη, τώρα μου κάνεις τη μούρη κρέας. Για να μην μακρηγορούμε, το πρόβλημα παραμένει. Οι μάρτυρες δεν ξέρουν τίποτα για το περιεχόμενο καμίας διαθήκης. Άρα. Μάρα κουκουνάρα, Πέγγι μου, χεστήκαμε και βάρκα γέρνη. Δηλαδή, ρε Λενάκι μου, για να το καταλάβω, το σπίτι του κληρονομείται μισό-μισό. Όχι, παιδί μου, εμένα θα με βόλευε. Θα το πουλάγαμε, να έπαιρνα το μερίδιό μου, να ξελάσπωνα, γιατί ξέρεις πως είμαι. Τα πει και καθόλου ψύχρεμη. Αλλά ο τέτοιος τα έχει πάρει. Σου λέει το σπίτι των Κατακουζινών του ανήκει. Και τι θα γίνει τελικά? Κορίτσια, θα πάρει τις παραγγελίες. Ναι, μωρέ, σιγά μην κρυώσει το ουίσκι. Ορίστε, τα πάω. Μία λύση υπάρχει, Πέγγι.
Θα πάω στην Ευελπίδων. Ελενάκι μου, στη σχολή στην Ευελπίδων. Καλά, και έχει κάτι παιδιά, θα έρθω κι εγώ. Αμάρε, Πέγγι, εγώ σου λέω τον καημό μου και εσύ τον νου στους γκόμενους. Ποια σχολή, μωρή Ευελπίδων. Στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια θα πάω. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη σε ποιον ανήκει το σπίτι. Κοπελιά, τι θα γίνει με εκείνα τα ουίσκι. Λύσα μαύρη. Έρχομαι. Άντε, κορίτσι μου, μία ώρα έκανες. Ουίσκι από το Τενεσί παρήγγειλες, να μην οριμάσεις και μια ώρα στα αποστακτήρια. Ευχαριστώ, μωρό μου. Α, κάτω τα κουλά. Σιγά, μωρέ, τι έκανα. Τι θες να βγεις τώρα και από πάνω. Α, δεν τους αντέχω πια τους άντρες. Θα πάω να κλειστώ στη μονή Χρυσοβαλάντου. Ελενάκη, ποιος είναι αυτός ο νόστιμος? Πέγγι, αυτός ο Χάλιας είναι ένας κατακαημένος που την πέφτει από εδώ και από εκεί. Ρώτησες ένα ειδεσμό. Αμάρε, Πέγγι, σταμάτα να σκέφτεσαι εγκόμενους. Δεν ξέρεις ότι είμαι καμένη. Πιάσε μια βότκα πορτοκάλι για το τρία. Δεν μιλείς, ρε φιλενάδα. Κανένα σημείο ζωής από τον πύλη. Ναι, πώς, μου ήρθε ένα σκαμπύλι. Δεν φτάνουμε παράτσι για την Βραζιλιάνα. Μου ήρθε και λογαριασμό τηλεφώνου 250.000 δραχμές. Α, το λεχρίτη. Θα μίλαγε συνέχεια με την κόμενα στη Βραζιλία. Κατάλαβες, κυρία Πέγγι μας. Το φάγαμε περατλαντικό το κέρατο. Δεν μπορούσε να τα φτιάξει με καμία τη μαλακάσα. Ο μαλακάσας. Και πώς θα τα βγάλεις πέρα, ρε Ελενάκι μου? Μου λες, με τρία νυχτοκάματα τη βδομάδα στο μπαρ. Εγώ, αγάπη μου, το αποφάσισα. Θα πάω να δώσω οντισιόν στον Κιμούλη. Άμα μου κάτσει ο ρόλος, με τα χαράς, το πρώτο μηνιάτικο δικό σου. Την πρώτη ακρόαση μου είπε ότι του άρεσα πάρα πολύ. Σου είπε ο Κιμούλης ότι του άρεσες. Καλά, ναι, μου το είπε. Πάρα πολύ. Τότε θα πάρει τον Τίτο το Βανδύ. Άσε με, ρε Πέγγι. Άμα περιμένω εγώ από την καριέρα σου να τα βγάλω πέρα. Με βλέπω να έχω κάνει τρία lifting και να σερβίρω ακόμα ουίσκι. Και τι θα κάνεις, Ελενάκη? Καταρχήν θα παρατήσω το σπίτι μου. Δεν μπορώ να πληρώνω νίκη. Παιδί μου, πού θα μείνεις? Στο σπίτι μου. Καλέ, ποιο σπίτι σου? Το σπίτι που μ' άφησε ο γέρος. Είσαι τρελή. Πρέπει πρώτα να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Για σε πάρει είδηση όλος ο κληρονόμος ο Βυζαντινό από τέτοιος. Αποκλείεται, γιατί ο Βυζαντινό από τέτοιος είναι ένας μούχλας νομοταγής που δεν θα ξαναπατήσει το πόδι του στο νεοκλασικό αν δεν τα ξεκαθαρίσει ο νόμος. Εσύ θα πατήσεις τον νόμο. Ο νόμος όφιλε να προστατεύει τους πολίτες πρώτης κατηγορίας από τα χυδαία γίνεα που προσβάλλουν κάθε ήθος και αισθητική. Λοιπόν, εγώ χθες βράδυ ήμουνα με ένα γίνεο που ευτυχώς ήταν χυδαίο. Και εκεί που την είχα σβερκώσει φίλη μου και ετοιμάζομαι να της ρίξω το πρώτο φιλί, μου κάνει έναν άποδο τετακέ και με φέρνει τούμπα πάνω στο καναπέ. Εδώ! Σε αυτόν εδώ το καναπέ έγινε χθες το τετακέ! Μόνο το τετακέ έγινε και το αεραποστολικό έγινε και το συντριβανάτο! Δεν θα με σκοτώσεις! Μ' αφήνεις τόση ώρα και ακουμπάω αυτό το έπιπλο που κόβουν βόλτα τα μικρόδια, γαζένω τους μύκητες! Έλα, Παναγία μου! Κωνσταντίνε, τι νομίζω ότι χρειάζεσαι ψυχίατρο. Έχω. Αλλά ούτε σε εκείνο τον καναπέ κάθομαι. Τα λέμε όλα όρθιοι. Για κάτσε. Μα καλά, είσαι τρελός. Τι κάνεις εκεί? Σε απολυμμένο με ινόπνευμα. Να σου ρίξω και ένα σπίρτο. Και θα κάνεις ολοκαύτωμα τον καλύτερό σου φίλο. Δηλαδή το μόνο φίλο που έχεις, διότι οι άλλοι πού να σ' ανεχθούν. Εγώ σε ανέχομαι, φίλτατε βασιλιά της άχλας και της ανοησίας. Αλλά τι να κάνω. Σκύλο δεν μπορώ να πάρω γιατί με γλύφουν και τα συχαίνομαι. Στις γάτες είμαι αλλεργικός, τα καναρίνια κουτσουλάνε. Βρήκα το λιγότερο ζώον και το ονόμασα φίλο. Ξέρω ότι πάντα με θεωρούσες έναν άχρηστο που τρώει τα λεφτά του πατέρα του, αλλά τώρα θα σου πω κάτι που θα σε κάνει πάρα πολύ υπερήφανο. Δεν τρώω πια τα λεφτά του πατέρα μου. Βρήκες δουλειά? Όχι. Τώρα τρώω τα λεφτά της μητέρας μου. Πώς χαίρομαι που θα είμαστε πάλι γειτόνιες, Ελενίτσα μου. Θυμάσαι μικρές που παίζαμε μαζί στη γειτονιά? Εγώ. Για να είμαι ειλικρινής, εσένα δεν σε θυμάμαι να παίζεις, εσένα σε θυμάμαι όλο στη γωνία. Ναι, γιατί εμένα δεν με παίζανε συνήθως. Μόνο όταν παίζαμε το κορόιδο, με βάζανε στη μέση να κάνω το κορόιδο. Γιατί τι ήμουν εγώ? Ένα σήμαντο παιδάκι ήμουν. Και τι είμαι τώρα? Ναι. Μια σήμαντη κοπέλα είμαι. Στον δρόμο όλοι πέφτουν πάνω μου γιατί κανείς δεν με προσέχει. Σαν να μην υπάρχω, σαν να είμαι αόρατη. Κάνε μου τη χάρη τώρα, μην αρχίσεις τη μύρλα, γιατί δεν έχω φέρει και τα χάπια μου. Ναι, όχι, όχι, με συγχωρείς. Και έγινε δημόσιος υπάλληλος. Οχ. Δεν γινόμουν εγώ. Top model. Και βέβαια ότι παντρεύτηκα. Ποιος το με πάρει εμένα? Στην αρχή όλοι λένε γλυκούλα γλυκούλα και μετά βρίσκουν μια σεξουάλα και μην τους είδατε. Αλλά ούτε και εσύ παντρεύτηκες, ε? Πού είσαι τόσο άνετη και με τόσες επιτυχίες? Γιατί δεν σε πήρε κανείς? Μήπως έχεις κανένα κουσούρι? Να σου πω, γλυκούλα γλυκούλα, αλλά την πηχτή εδώ την έχεις. Ας πούμε ότι έκανα λάθος επιλογές. Δηλαδή? Τι δηλαδή, μωρέ? Οι περισσότεροι ήταν φρικιά. Βάλε και καμιά δεκαριά άνεργους καλλιτέχνες. Βάλε και καμιά εικοσαριά που βγήκαν αδερφές. Τι χαίρε να δεις. Αχ, ευχαριστώ παιδιά, τελειώσατε. Σιγά, σιγά, σιγά. Όλα αυτά είναι τα υπαρχοντά σου, ε? Είχα και ένα στρώμα, αλλά το σούταρα. Μου θύμιζε τις στιγμές μετά το σεξ. Με γινόταν αχαίρευτο που μου τραγούδαγε. Θα γίνω Βραζιλιάνας με το σομπρέρο σου. Και εγώ είχα ζηνόμιζα ότι θα με πάει στη Βραζιλία. Αυτοί γιατί κοντοστέκονται? Άμα τους βλέπεις και κοντοστέκονται, δώσου κανένα πεντοχίλιαρο. Με τώρα εγώ να πληρώνω βαστάζους. Να σου πω, μωρή.
Τον από εδώ, εγώ σε άλλη φάση τη ζωή μου θα τον ψηλόπερνα, αλλά έχει χάρη σοβάρεψα τώρα. Χριστός και Παναγία, καλέ, μην λες τέτοια πράγματα για να άφησαν και μας πιάσουν. Γιατί μπορεί, δεν θέλει. Ελένη, ορίστε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι η Ματίνα. Μα τι έχω και δεν με προσέχει ποτέ κανείς. Εσύ. Μια χαρά είσαι, παιδάκι μου. Άντε, δώσε καμιά βοήθεια. Πάντως περίεργο που το πήρες τελικά εσύ το σπίτι, γιατί στη γειτονιά είπαν πως ο κ. Θόδωρος τα άφησε στον ανιψιό του. Νομίζουν. Το σπίτι είναι δικό μου και θα σου εξηγήσω και πώς έγινε. Άντε. Πάμε κανένα πράγμα πάνω. Που λες ο γέρος, στα τελευταία του Θεός φορές τον, είχε δεσμεύσει. Έφαγε μια φλασιά και έκανε δύο διαθήκες. Άκουσα. Μήπως μπήκε κανένας Αλβανός. Έλα, δε, γιατί η πόρτα είναι ανοιχτή. Αχ, ξέρεις, μάλλον θα χάλασε κλειδαριά από την πολυκαιρία και μετά φύσηξε κάποιος αέρας και την άνοιξε. Καλά, θα τα φτιάξω όλα εγώ. Αχ, σπίτι μου, σπιτάκι μου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό μάνθεο από την παράδοση. Μετά από τις ξανθιές εννοείς. Δεν πηγαίνεις τώρα, με ενοχλεί η πολυκοσμία. Μα είμαστε δύο. Ε, τι λέω, πολυκοσμία. Καλά, σοβαρολογείς τώρα, θα άρεσε να μείνεις εδώ. Θα κάνεις μια ώρα να κατέβεις στο κέντρο για κλάμπινγκ. Θα καβαλάω την εντούρο ή θα πετάω με στραπή. Πήγαινε έξω, σε παρακαλώ. Κλάμπινγκ ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, καθηγητής της Βυζαντινολογίας. Η απόφασή μου είναι οριστική. Θα μείνω εδώ. Και το διαμέρισμά σου τι θα το κάνεις. Θα τον νοικιάσεις. Και μάλιστα επιπλωμένο. Με εδώ θα φέρω μόνο τον υπολογιστή μου, τις σκόνες μου, τα βιβλία μου και τα κομποσχήνια από το Άγιον Όρος. Μου ταιριάζουν τα κλασικά επιπλά του θείου. Πράγματι, Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο. Πάρα πολύ δίκιο. Αυτό εδώ το φωτιστικό είναι πολύ κλασικό. Είχα ένα ίδιο σε ένα μπορτέλο πολυτελείας που πήγαινα. Πάψε, βλάκα! Τι είναι αυτό το χάλι. Και αυτές οι καρέκλες και όλα αυτά τα σαβούρες της σκονό μου θα είναι και φυσικά θα πεταχτούν πάρα αυτά. Και φιλότεχνος ο θείος, ε! Λοιπόν, εγώ αυτή εδώ τη βιόλα θα την έπαιζα ευχαρίστως. Κρίμα που δεν έχεις το ξάρι. Όχι και δεν έχω. Δεν είναι σίγουρο σε ποιον θα πάει το σπίτι. Γι' αυτό μπήκε σαν τον κλέφτη με τη φουρκέτα. Όχι και σαν τον κλέφτη. Η φουρκέτα πια θεωρείται κυριλέτροπος ανοίγματος. Δεν βάλαμε και καμία βόμβα. Ωραίο είναι αυτό το κρεβάτι. Ρομαντικό. Ναι, ρε παιδάκι μου, πάρα πολύ ρομαντικό. Καλά, σε άλλη φάση της ζωής μου, τέσσερις θα κοιμόμασταν εδώ πάνω. Ελένη! Σιγά, μωρή, μέχρι τέσσερις είναι δεσμός. Πάντως και εγώ τα βαρέθηκα όλα αυτά τα ξινά. Τώρα θέλω να βρω έναν άνθρωπο να ράξω. Κι εσύ, κι εγώ, Ελένη μου. Γιατί είμαστε και μεγαλοκοπέλες τώρα. Εσύ με περνάς και κανένα δύο χρόνια, ε? Να σου πω. Γλυκούλα, γλυκούλα, αλλά είσαι και σκατούλα, σκατούλα. Mm. Πάντως αυτή η τύχη είναι τελείως καταθλιπτική. Πρέπει να τους βάψω ένα έντονο ροζ. Ένα αυστηρό γκρι. Όλο το σπίτι. Μα θα γίνει σαν μοναστήρι. Μακάρι. Και τώρα για πρώτη φορά στη ζωή σου κάνει και κάτι χρήσιμο. Βοήθησε με να πάω τις βαλίτσες επάνω. Μήπως τελικά να το βάψεις μαύρο. Τι χιούμορ. Μάμα μου λες γκρι. Και τα παραθυρόφυλλα ένα κόκκινο ντοματί. Ντοματί. Αμάν την πουλέψαμε. Τι θες εσύ εδώ. Εσύ τι θες εσύ εδώ μου λες. Και τι είναι αυτές οι βαλίτσες. Δεν μου λες. Πού θα πάει τέλος πάντων η βαλίτσα. Θα πάει στην κρεβατοκάμαρα μου. Παρανομούμε, παρανομούμε. Για να πάρω τηλέφωνο τη δικηγόρο μου. Δύο λεπτά, δεσμευρά, βλαχάκι. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Είναι συναισθηματικός ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Αυτό το σπίτι είναι οι ρίζες μου. Και στον κήπο είναι οι ρίζες που φύτεψε ο πατέρας μου. Και για μένα είναι συναισθηματικός ο λόγος. Μα ανάμεσα σε αυτούς τους τοίχους κυκλοφορούν ακόμη τα πνεύματα των προγόνων μου, των κατακουζινών. Στον κήπο τι κυκλοφορούν, τα πνεύματα των μαρουλιών που φύτεψε ο πατέρας σου. Μην πιάνεις στο στόμα σου το όνομα του πατέρα μου, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά, εντάξει. Και άμα θες να μάθεις, ο πατέρας μου ήταν και πολύ μάγκας. Δύο πεντόκυλα τσίπουρο κατέβαζε την καθησιά του και δεν έπαιρνε και χαμπάρι. Δύο πεντόκυλα τσίπουρο. Μάνθο, βλέπεις που έχω μπλέξει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι από άλλη φυλή. Δεν με γνώρισες με την κοπέλα. Αυτή είναι η Ελένη που μου λέγε. Τα καλύτερα. Αυτή. Δεσποινής Ελένη. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Μάνθος Φουστάνος. Κάτσε ένα λεπτό. Έλα, ρίχτω. Και απορώ πως μιλάω ακόμα, γιατί κανονικά έπρεπε να μείνω άλλος από τη βοηθεία σας. Δεν μου δες, εσύ πού το πας. Δεν το πάω πουθενά. Το πάω εκεί που πάει από μόνο του. Πάμε μια βόλτα με την Πόρσε. Αχα, πέσαμε και σε κορτάκια τώρα. Δεν μου λες, εσείς οι δύο πώς ταιριάζετε. Αυτό είναι μια θλιβερή ιστορία. Όχι πιο θλιβερή από τη δική μας, βέβαια. Είστε ο Κωνσταντίνος, ο ανιψιός του κυρίου Θόδωρου. Σας θυμάμαι από μικρό που ήσασταν τόσο έξυπνο και σας θαύμαζα. Παρότι είχα στοκίσει το πιο παιδάκι σας μίλαγε και μετά πλένατε τα χέρια σας με ενόπνευμα. Έχουμε γνωριστεί από παλιά. Σας έχω χαστοκίσει ποτέ, γιατί δεν μου θυμίζετε τίποτα. Τι σου έλεγα, Ελένη.
Εμένα δεν με θυμάται ποτέ κανείς. Εγώ είμαι ασήμαντη. Και γιατί θα έπρεπε να σας θυμάται κανείς? Έχετε τίποτα αξιομνημόνευτο εκτός από τη βλακεία σας? Καλέ, μην του δίνει σημασία. Ο άνθρωπος είναι μισάνθρωπος. Ελενίτσα. Ναι. Για γυρνά λίγο να δούμε το από πίσω σου. Τι είναι, καλά, τι έχω. Βρες το διάλο. Ελενίτσα, όπως σε κόβω, εσύ πρέπει να είσαι το μοντέλο αυτού του πίνακα. Ναι, εγώ είμαι. Καλό δεν είναι? Ένας από τους άνεργους καλλιτέχνες που σου έλεγα. Έχω πληρώσει εγώ για μπογιές, έχω πληρώσει για πινέλα. Καλά, αυτή η πλάτη, το τι μου έχει στοιχήσει, άσε η σπάλα. Δικό σας είναι αυτός ο κακότεχνος πίνακας Δεσποινής Βλαχάκη. Άρα δικές σας είναι και οι ανεκδίκητες καρέκλες. Δικό σας και το παλαβό αμπαζούρ. Άρα και εσείς παρανομήσατε. Μετακομίζουμε παρανόμος Δεσποινής Βλαχάκη. Καθόλου παρανόμος. Δε σούπα. Το σπίτι είναι δικό μου. Δε σούπα. Μόλις το αποφάσισες αυτό. Όχι καλέ, το μελέτησα το πράγμα. Ο γέρος σκέφτηκε. Τι θα πει ο κόσμος. Πρέπει να αφήσω το σπίτι σε κάποιον δικό μου άνθρωπο. Και τ' άφησε σε σένα. Και πολύ καλά έκανε. Ναι, αλλά μετά μίλησε και το συνέστημα. Και σου λέει, γιατί να αφήσω το σπίτι σε ένα μαμούχαλο που είναι και παγοκολόνα και έχει και φράγκα. Καλύτερα να τα αφήσω σε ένα φτωχό κορίτσι που είναι και ζεστός άνθρωπος και λαμπερή σαν ηλιαχτίδα που ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων. Μα ποιος είμαι, ο Σεφέρης είμαι. Χαριτωμένη είμαι, Γρή Κωνσταντίνε. Ναι, τόσο χαριτωμένη που εγώ έχω μια άλλη εκδοχή για το πώς έγιναν τα πράγματα. Η Δεσποινής Βλαχάκη ερχόταν εδώ και έκανε χαριτωμενιές στον ηλικιωμένο και με ελαφρά μαλάκινση θείο και έτσι παρασυρώμενος από τα κουνήματα της Δεσποινίδος της έγραψε το σπίτι. Τι πράγμα? Μετά όμως ξύπνησε μέσα του η φωνή του αίματος και το ήθος των κατακουζινών. Τι φάω να κάνω τρελός παρασυρώμενος από μερικά κουνήματα? Θα γράψω το σπίτι στο συμπαθέστατο, ευγενέστατο και φιλομαθή ανιψιό μου. Τι εννοείς ρε μάγκα? Ότι ταραβεριζόμουν εγώ με το γέρο για να μου γράψει το σπίτι? Όχι, δεν θέλει να πει αυτό. Αυτό θέλω να πω. Η ιστορία βρίθει από παραδείγματα γέρων που παρασύρονται από ξετσίποτες σουρλουλούδες. Είσαι και πολύ μαλάκα. Ελένη! Ξέρουμε κι εμείς να υβρίζουμε, Δεσποινής. Και αυτή τη στιγμή με έχεις φέρει σε τέτοιο σημείο που θα υβρίσω! Καημό το έχω, ρε Κωνσταντίνε, τόσα χρόνια. Πέτα εκεί πέρα να μην είναι λίγη να το έχω να διηγούμε στις παρέες. Θα πετάξω! Εδώ μέσα γίνεται της επιχρήμασης εκδιωμένης γυναικός το σιδηρούν και κλείδωμα! Γιατί δεν λες της πουτάνας στο κάγκελο? Ως εδώ! Μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις το πόδι σου στο σπίτι μου! Και εσύ να μην τολμήσεις να πατήσεις το πόδι σου στο δικό μου το σπίτι! Καλά έκανες, Ελένη μου, και πάτησες πόδι. Δεν το κατάλαβα. Κληρονόμησες κι εσύ κάτι μια φορά και να στο πάρουν με το έτσι θέλω? Είμαι καντέμου, παιδί μου. Δεν έπεσα σε έναν άνθρωπο νορμάλ να κάτσουμε το κουβεντιάσουμε να βγάλουμε μια άκρη. Όπα, καλέ, ναι, σπάτησες το μαγαζί. Αμάν, ο Πόρσε και όσε. Καλησπέρα. Ζητώ συγγνώμη για τα ατυχή συμβάντα το απόγευμα και θα σε παρακαλούσα να συζητήσουμε λίγο πιο ψύχρεμα και πιο πολιτισμένα. Καλή, τι έπαθε αυτός, μετάλλαξη? Παρακαλώ, καθίστε. Εδώ, στα δικά μου τα τραπεζάκια, θα σας σερβίρω εγώ. Ευχαριστώ. Αυτό το τραπέζι είναι σκονισμένο, πολύ σκονισμένο. Σε αυτό έχουν χυθεί ποτά. Εντάξει, μην ανησυχείτε, θα βρω ένα τραπέζι που να μην ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτό! Τι είπα κι εγώ, τον είδα έτσι ευγενικό και λέω τον πήγε σε κανέναν παπά και τον διάβασε. Αλλά ο άνθρωπος είναι αδιάβαστος. Τι θέλετε, γιατί ήρθατε? Θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Κι εγώ θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Τι δάσκολα στο βράδυ να πάμε μια βόλτα με την Πόρσε? Πόρσε, δεν συστηθήκαμε. Είμαι η Πέγγι ηθοποιός. Προσωρινά είμαι εδώ. Και η Μισελ Φάιφερ πριν γίνει στάρ, σερβι τώρα ήταν. Χαίρομαι πολύ, μωρό μου. Λοιπόν, τι λέτε, θα την βρούμε οι τρεις μας? Ποια να βρούμε, ρε? Την Πόρσε. Θα την βρούμε εκεί που την έχω παρκάρει και μετά θα πάμε μια βόλτα. Ασέ, τις ξέρω τις βόλτες με τους γκλαμουράτους γκόμενους. Όπως πηγαίνεις για Σούνιο, τρίτο λιμανάκι δεξιά, το αυτοκίνητο παθαίνει βλάβη. Εμένα την παθαίνει στο δεύτερο. Μάρθο, Δεσποινής Βλαχάκη, ελάτε. Ναι, ναι, ελάτε. Εμένα πάντως μ' αρέσει το δεύτερο λιμανάκι και σχολάω στις τρεις. Θα το έχω υπόψη μου. Εντάξει, τον καθάρισες το λικέ. Καταρχήν τι θα πεις?
Εγώ ένα εμφιαλωμένο νερό, παρακαλώ. Δεν μου λες, ρε φίλε. Είδες πουθενά κρεμασμένες εφημερίδες. Λέω, τι μας πέρασες, ρε, για περίπτερο. Σου πάει και για περίπτερο. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον είναι μία από τις σπάνιες φορές που βγαίνω σε μπαρ, να στο ρίξω έξω. Μια σόδα. Σιγά, ρε. Μη σουρώσεις και σε πάμε σηκωτό. Πρόσεχε. Μία σόδα, παρακαλώ. Πέγγι, πιάσε μία σόδα για τον καθηγητή. Ο Γκομενάκης τι θα πιει? Εσένα στο ποτήρι. Έβγε. Πολύ πρωτότυπο καμάκι. Ένα dry με σπασμένο πάγο και μια πράσινη ελιά. Όπως ο James Bond. Έγινε Goldfinger. Ποιος είναι, ρε, ο περίεργος της Ελένης? Ο Μουράτος ή ο Σοδάτος? Καλέ, είναι δυνατόν ο Σοδάτος. Ορίστε, κάθεσαι και ακούω. Δεσποινής Βλαχάκη, Ελένη, αν μου επιτρέπεις. Ξέρω ότι είσαι μια κοπέλα με οικονομικό πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι η ιδέα και μόνο του να κληρονομήσεις ένα σπίτι σαν το δικό μου σου δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση. Σαν το πιο, σαν το δικό σου. Σαν το δικό μου. Είναι βέβαιο ότι το δικαστήριο θα δικαιώσει τον εξαίματο συγγενή. Επειδή όμως είμαι και ευαίσθητος άνθρωπος και σέβομαι τη συμπάθεια που σου είχε ο θείος, σκέφτηκα να σου δώσω ένα χρηματικό ποσό για να αποσυρθείς αξιοπρεπώς. Ορίστε το dry. Και η σοδίτσα σας. Όχι εδώ. Ποιος ξέρει πόσα στόματα έχουν πιει από αυτό το ποτήρι. Εδώ. Καλέ, πλάκα μου κάνει. Περίμενε, σε λίγο θα βγάλει και το πενταντίν. Αυτό το έχεις και για τα ούρα. Δεν μου λες και τι ποσόν σκοπεύεις να μου προτείνεις για να αποσυρθώ από την κληρονομιά. Θα σταθώ γενναιόδωρος. Τι θα έλεγες για 5 εκατομμύρια. Θα έλεγα να τα βάλεις εκεί που ξέρεις. Σας παρακαλώ, Δεσποινής. Εγώ σε παρακαλώ. Βρήκες μια φτωχή κοπέλα και πας να την εκμεταλλευτείς. Ακούσε εκεί, 5 εκατομμύρια για ένα σπίτι που στοιχίζει μια περιουσία. Ναι, αλλά είναι δικιά μου περιουσία. Και τα 5 εκατομμύρια χαριστικά στα δίνω. Πάρτα και θα τα χάσεις όλα. Αυτό θα το δούμε. Αν νομίζεις ότι είσαι μάγκας και μπορείς να με πιάσεις κορόιδο, εγώ είμαι πιο μάγκας. Και να, σου πιάνω και το ποτήρι, να πας και εσύ, φίλε. Διεστραμμένη καρσόνα, πόλεμο θέλεις, πόλεμο θα έχεις. Από αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός είναι ορκισμένος εχθρός σου. Πάμε, Μάρθο. Ναι, ναι, πάμε. Τελικά, εκείνη τη βότα με την Πόρσε, τη χέσαμε. Πάμε, Μάρθο. Στο καλό και να μας γράφετε. Καλά, αυτόν τον τύπο εγώ ευχαρίστω. Θα το χαρίζομαι. Καλά, ε. Είναι πολύ περίεργος αυτός. Και θα έχει, Ελενίτσα μου, και υψηλές γνωριμίες. Καλά, έχεις μπλέξει πολύ άσχημα. Και θα μπλέξω ακόμα χειρότερα. Αύριο θα καλέσω κάτι φιλαράκια, φρίκουλες από εξάρχεια στο σπίτι για συμπαράσταση. Καλά, και τι θα κάνετε? Καραμέλιου ρούσι, στο σπίτι στο μαρούσι. Καραμέλιου ρούσι, στο σπίτι στο μαρούσι. Καραμέλιου ρούσι, στο σπίτι στο μαρούσι. Κόφτω. Και τώρα, Ελένη, όλη αυτή είναι φρικιά. Όχι, είναι ο Κάρολος της Αγγλίας και η Βουλή των Λόρδων. Άντε μας, δερματίνα. Και είναι τόσο φτωχοί που καπνίζουν όλοι ένα τσιγάρο που το περνάνε χέρι-χέρι. Γιατί, αγάπη μου, γιατί δεν πηγαίνεις στο σπιτάκι σου? Πώς, βρε, Ελένη μου, ανησύχησα. Μπορεί η γειτονιά που στο σπίτι του Κυρθόδωρου έγινε κατάληψη. Άντε κι εσείς, ρε, ξεκολλάτε λίγο με το τσιγάρο, ντουμανιάσαμε εδώ. Και πού είστε, πουρέψαμε, άντε, τελειώνετε με αυτά. Ελένη, έγινε σαστή. Παστή έγινα. Αν είναι να ξαναμπλέξω πάλι με τίποτα σαν τα μούτρα, σας καλύτερα να το βάλω σε σαλαμούρα. Αυτό ήταν σόκινγκ, το πιάσα. Ναι, αντιμούτσικο. Αχ, Ελένη μου, φοβάμαι λίγο εδώ μέσα. Αλλά με γοητεύει κιόλας. Πρώτη φορά βλέπω φρικιά από κοντά. Τα εξάρχια ποτέ δεν πεθαίνουν. Δεν τα σκιάζει ποτέ κορέλα καμιά. Τα εξάρχια ποτέ δεν πεθαίνουν. Συλλάβετε τους! Καταλύουν τον νόμο και την τάξη. Εξαφανίστε τους. Χώστε τους είτε στη φυλακή είτε στο ζωολογικό κήπο. Και εκεί κολλάνε. Τι κάνετε εδώ, αναρχικά στοιχεία, κατάληψη στη ξένη περιουσία? Δεν είναι ξένη, κύριε Όργανο. Όσα είναι δική μου, άλλο τόσο είναι και του κυρίου. Μην την ακούτε, κύριε Όργανο. Εδώ τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Εγώ είμαι ένας επιπόλυτος πολίτης και αυτή είναι ένα μίασμα της κοινωνίας. Λιβάνι μου μυρίζει. Γιατί μυρίζει, Λιβάνι?
Ναι, και εγώ ήθελα να το ρωτήσω αυτό που. Άσε μας, ρε Ματίνα, τώρα και εσύ με τις ερωτήσεις σου. Ξέρετε, κύριε Όργανο, μυρίζει λιβάνι γιατί κάνουμε την προσευχή μας. Ναι, ναι, προσευχόμαστε γιατί είμαστε θρησκευόμενα φρικιά. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, απόψε θα κάνουμε και ολονυχτία γιατί. Απόψε μεγάλη χάρη της είναι της Αγίας Καταληψίας. Προσβάλλουν και τα θεία τώρα. Ολονυχτία δεν θα κάνετε εδώ, στη Ψηρού. Δεν νομίζω να έχουν κανένα πρόβλημα. Οι ψήρες είναι τα κατοικίδια ζωάκια τους. Να με πάτε στην Ψηρού, κύριε Όργανο, αλλά να πάρετε και τον κύριο μαζί. Γιατί όσο εγώ εδώ κάνω κατάληψη, άλλο τόσο κάνει και αυτός. Εγώ στην Ψηρού? Το λες αυτό για κάποιον της οικογενείας των κατακουζινών? Σιγά μωρέ τα οικόσημα. Λατζέρες θα ήταν κανένας παππούς σου και θα έπλαινε πιάτα. Και θα ρωτάγανε πού είναι αυτός, κατά κουζίνα μεριά. Κατά κουζίνα, κατά κουζίνα βγήκε το κατακουζινός. Τολμάς εσύ, Ελένη Βλαχάκη, μια καραβλαχάκι, να πιάνεις το στόμα σου τους προγόνους μου. Καραβλαχάρα. Τι είπε ρε, κρατήστε με. Για μου τι γίνεται να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν μου λέτε κύριε κατά κουζίνα. Κατακουζινός, κύριε. Γιατί η κοπέλα λέει ότι έχετε κάνει κατάληψη. Δικό σας δεν είναι το σπίτι? Βεβαίως και είναι δικό μου, κύριε αστυνόμε. Τυπικά δεν είναι ακόμη δικό μου. Ναι, αλλά μέχρι να γίνει και τυπικά δικό του, αυτός έχει εγκατασταθεί εδώ μέσα παράνομα. Και μου κουβάλισε και τις βαλίτσες. Τι σχέση έχουν τώρα οι βαλίτσες μου? Ακούστε, κύριε αστυνόμε. Αυτές οι βαλίτσες είναι δικές σας, κύριε. Ναι, καλή, ανοίξτε τη δικιά του είναι. Ανοίξτε τη, σε παρακαλώ, Ελένη. Άφησε τη βαλίτσα μου κάτω. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ. Μα σε παρακαλώ πάρα. Οι βυζαντινές μου εικόνες. Τι βυζαντινές εικόνες είναι αυτές? Μήπως είστε αρχαιοκάπηλος? Για το όνομα του Θεού, είναι οικογενειακές εικόνες. Από πάπου προς πάπου. Δεν ξέρω τι μου λες εσύ. Μάζεψε τα αποδεικτικά στοιχεία. Εμένα με βλέπω με παράσημο. Σήμερα εξαθρώσαμε δύο σπήρες. Μία αρχαιοκαπήλων και μία φρικιών. Όλοι στο τμήμα, μέσα! Σας παρακαλώ, εγώ περαστική είμαι. Τι περαστική, μπρος, στο τμήμα, μέσα. Και εσύ, μέσα. Σας παρακαλώ πολύ, μη μαγγίζετε. Τουλάχιστον πλύνετε πριν τα κουλάς τα χεράκια σας. Μπρος, μέσα, και εσύ, μέσα και εσύ. Φιλάς, μη σπρώχνεις, την ξέρουμε τη διαδικασία. Γιατί μέσα, μπρος, και εσύ σφρικιά. Άντε, στο τμήμα. Άντε, ακολουθείτε, μπρος. Μέσα. Καραβλαχάκια και κατακουζίνες, όλοι στο τμήμα, μπρος. Τέλος, μπήκε στη ζωή μου η περιπέτεια. Τόσα χρόνια ρουτίνα, μπούχτισα. Δεν ξέρω αν κι εσείς χαίρεστε. Βεβαίως, χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί στριμώχνομαι σε ένα πανβρώμικο κελί με πέντε μπαμπουίνους, μία σαλή και μία ξέσαλη. Καλά, το ξέσαλη το πιάσα για μένα είναι. Το σαλή από πού βγαίνει από το σαλεμένη? Δεν είμαι σαλεμένη. Μία κοπέλα με αρχές είμαι, όπως ακριβώς κι εσείς. Είμαι εγώ μια κοπέλα με αρχές. Και ωραία μου τα λέτε. Ταιριάζουμε. Είμαι δίδυμος εσείς? Τρίδυμος. Σας παρακαλώ, αφήστε με στην ησυχία μου, Δεσποινής. Μωρή Ματίνα, μες στη στενή βρήκες να κάνεις καμάκι. Και με αυτό το άτομο έλεος. Εσείς βλέπω, Δεσποινής Βλαχάκη, είστε εξοικειωμένοι με τέτοιους χώρους. Καλά, σου πω εγώ ιστορίες για Μολότοφ. Να φανταστείς, όταν ήμουν 17 χρονών, η παρέα με φόραζε 17 Ελένη. Ξέρεις ότι 17. Καταλάβαμε και ανατριχιάσαμε. Αυτός ο ρυθμός πρέπει να έχει βυζαντινές επιρροές. Είμαι χρόνια δικασμένος μέσα στο γέντι του λε. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γέντι του λε. Για παρηγοριά οι μάγες με πάθουσαν αργυλέ. Για παρηγοριά οι μάγες με πάθουσαν αργυλέ. Μάλλον χασικλώθω μανικές. Πατατώνε, πατατώνε και αγαπτώνε. Ρε το άτιμο το κομμενάκι τι σου έκανε. Καλά, εγώ αυτή την πάω πάρα πολύ. Λες να μου κάτσει. Να σου κάτσει στο λαιμό, βρε. Βρήκα άνθρωπο να πω το καημό μου. Άκουσε Μάρθο, σε παρακαλώ πολύ να με φιλοξενήσεις προσωρινά στο σπίτι σου, γιατί το δικό μου σπίτι στο Κολονάκι το νίκιασα. Μωρό μου! Γιατί δεν με ξύπνησες με φιλιά? Αχ, είστε κι εσείς εδώ. Συγγνώμη, δύο λεπτά να ντυθώ. Πότε πρόφτασες, βρε Σαββουρό, ξέρεις? Καλά τώρα, παλιά μου τέχνη κόσκινο. Κάτσε να την ξεφορτωθώ και μετά την παίρνεις στο κρεβάτι και κοιμάσαι όσο θέλεις. Ποιο κρεβάτι?
Το δικό στο κρεβάτι, αγόρι μου, και ένα τόνο ενόπνευμα να ρίξει δεν απολυμαίνεται. Αυτό για να απολυμανθεί πρέπει να το ρίξει ολόκληρο στον ασβέστη. Θα πάω να κοιμηθώ στο σπίτι μου. Αφού το νίκιασες. Το κανονικό μου σπίτι, στο Μαρούσι. Θα μπλέξεις. Αδιαφορώ. Θα παλέψω με θάρρος και τόλμη για αυτό που μου ανήκει. Όπως έλεγε και ο Νικηφόρος Φωκάς, θα κατατμήσουμε γλουτιέας περιοχάς. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή θα κόψουμε κόλους. Ωραία η περιπέτεια, αλλά έχω τρομερές τύψεις γιατί δεν πήγα στο γραφείο. Συγχαρητήρια, ρε Ματίνα. Είσαι η μόνη δημόσιος υπάλληλος που έχει τύψεις γιατί δεν δούλεψε. Άντε, πάρε τα πράγματά σου να πάμε. Πού να πάμε? Σπίτι μου, παιδάκι μου. Άμα μείνεις εδώ θα σε ξαναπιάσουν. Μα δεν είσαι καλά, δεν με ξέρεις καλά εμένα. Δεν ξέρεις τι πείσμα έχω. Και τώρα που έχω μπλέξει και με αυτό το συκτηριασμένο, καλά, δεν καταλαβαίνω Χριστό. Είναι δύσκολο να συνεννοηθείτε γιατί είστε η μέρα με τη νύχτα. Ναι, μόνο που αυτός είναι η νύχτα και εγώ είμαι η μέρα. Το τρεπεδάκι μου είναι ένας μαμούχαλος, είναι ένας μανιαμούνιας που δεν χωνεύεται τα ντερά του. Ενώ εγώ είμαι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Εγώ είμαι ανεβασμένος τύπος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι φευγάτη. Θα να στο γράψω κιόλας. Κοίτα. Είμαι φευγάτη. Μακάρι να είχα τα κότσια σου. Άντε, δεν αντέχω άλλο, Ελενίτσα μου. Πάω για ύπνο. Μόλις ξυπνήσω θα έρθω να σε δω. Thanks, φιλενάδα. Κούραση. Σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτωχό παλατάκι μου. Ροζ. Όλο το σπίτι πρέπει να βαφτεί κατεπηγόντως ροζ. Μυρίζει αυτό το φθηνό χυδαίο άρωμά της. Χριστέ μου, να μην είναι εδώ. Είμαι φευγάτη. Είμαι φευγάτη. Είναι φευγάτη και άντε στο να γυρίστο έφυγε. Νικήθηκε. Νικήθηκε κατά κράτος. Ναι, νικικά σε φρικουλιάρα. Τι χαρά ήταν αυτή πάλι. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Γκρι, οπωσδήποτε όλοι οι τείχοι θα βαφτούν, γκρι.
Oh,